Γεια σας. Νου είναι τελικός. Η Βρύζο είναι το πρώτο παιχνίδι με την Πορτογαλία, το 2-1. Είναι πολύ κόσμο. Ο Γιώργος, ο Παναγιώτης και ο Άλεξ μπαίνουν πρώτη φορά. Εδώ καταφέραμε και φτιάξαμε την ιστορία της φανέλας του 2004 με τις αντιπάλες ομάδες. Αυτή μου την έδωσε ο Κάρα. Είναι η φανέλα του Χριστιανό Ρονάλντο στο τελικό. Εντάξει. Λέει 1 Ιουλίου 2004 είναι η φανέλα του Ιταλικού, αλλά ο Φάρος ιδρύθηκε 1 Ιουλίου 2004 στην Πορτογαλία. Τότε είχε φύγει ένα αεροπλάνο από Χανιά, 180 άτομα, και ιδρύθηκαμε στην Πορτογαλία. Και από τότε, από το 2004, ακολουθούμε την εθνική ομάδα και στις καλές στιγμές και στις κακές. Ελλάδα ακτή, την μπάλα του αγώνα. Δώσαμε 1.000 ευρώ στη FIFA για να την πάρουμε. Το ίδιο και με την Κωσταρίκα. Με την Κωσταρίκα θα σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα πήγε στους 16 και η πρώτη φορά στην ιστορία της εθνικής που παίξαμε πέναλτι. Και η σημαία αυτή δεν είναι μια σημαία την οποία κρατάγαμε εμείς. Είναι η σημαία που κρατάγανε οι Έλληνες διεθνείς τη στιγμή που κάνουν το γύρο του Τριάμπου. Το μουσείο είναι το σπίτι σας. Έχει 1.200 αντικείμενα. Μεγαλώνει συνέχεια και μεγάλη βοήθεια είναι και από τον κόσμο και φυσικά από εσάς, έτσι. Αυτό εδώ είναι το λεγόμενο respect, δηλαδή ο σεβασμός στις αντίπαλες εθνικές. Αυτή είναι η φανέλα του Κούλινγκ, αυτή είναι Κλούσε, αυτή είναι Ρομπέρτο 5-1980. Εδώ το έχουμε φτιάξει, είναι η φανέλα των δαφυλάκων, του Παναγιώτη είναι μέσα. Το έχουμε φτιάξει όπως είναι η ελληνική σημαία. Είναι φανέλες δικές σας, από το 2004 ως σήμερα. Αυτή η μπάλα είναι η μπάλα του αγώνα Ελλάδα-Νιγηρία. Η πρώτη μας νίκη σε παγκόσμιο και η πρώτη φορά που βάλαμε γκολ σε παγκόσμιο. Και αυτή η μπάλα είναι όλη η ιστορία της εθνικής. Είναι η μπάλα του τελικού. Μας την έφερε ο Γιάννης Μπούμας, υπογεγραμμένη από όλους τους παίκτες. Είναι τα παπούτσια του Αρκέτα Παναγούλια. Ο Αρκέτας, εγώ δεν τον γνώρισα, 1980. Για πρώτη φορά η Ελλάδα στο κύπελλο Αθηνών, 1994. Για πρώτη φορά η Ελλάδα στο παγκόσμιο. Μου τα έδωσε η κόρη του Δέσποινα, άμα δείτε από κάτω, έχουμε διαλύσει τάπες. Με την Κορέα είναι η πρώτη του συμμετοχή με την εθνική ομάδα. Εντάξει. Αυτό είναι η ομορφιά του μουσείου. Είναι το ακριβές αντίγραφο του κυπέλλου του 2004 που πήραμε. Είναι το ίδιο βάρος, το ίδιο ύψος, το ίδιο όλο. Άλλος θέλει. Να πω ένα μεγάλο μπράβο στο Ιβάν Σαββίδι και στη διοίκηση του ΠΑΟΚ που έχει αγκαλιάσει τα Ελληνόπουλα και βλέπω ένα ΠΑΟΚ Εθνική Ελλάδα. Ωραία, για μένα ήταν τεράστιο πρόβλημα γιατί αυτή τη στιγμή ήταν και ο Σκόνδρας έχει παίξει εθνική ομάδα και ο Κίτσικου και ο Πέλκας και του Κλάου που έχουμε φτιάξει την πλακέτα. Αλλά θα ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Παγγελόπουλο που μας έδωσε την άδεια και θα του ζητήσω να μου δώσει την άδεια του χρόνου τα παιδιά που δεν βραβεύσαμε φέτος. Να το κάνουμε το χρόνο. Όλοι μας αφήνουν, δεν τα σηκώσουμε. Όλοι μπορούμε, σηκώνουμε. Εντάξει. Ναι, εντάξει, δεν έφερε ο Παοκτζίδης στην εκεί εδώ πέρα. Ο Πούμπος και ο Μαντούνης έχει παοκτζίδικα φουλ αισθήματα. Γίνεται. Ακολουθεί την ομάδα και Θεσσαλονίκη, Χανιώτης είναι. Είμαστε τυχεροί γιατί ο Μάρκος είναι δεύτερη φορά και ήξερε τι θα συναντήσει. Ό,τι του ζητάω, πάντοτε με χαρά μου δίνει τη φανέλα της Εθνικής. Είναι τιμή μου γιατί είναι και αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, εκτός αν είναι αρχηγός του ΠΑΟΚ. Άλεξ, τα καλύτερα, να έχεις δύναμη και μακάρι να οδηγήσουμε την εθνική ομάδα στο World Cup της Ρωσίας. Αλλά παρεμπιπτόντως εμείς το Σεπτέμβριο, γιατί παίζουμε φιλικό στη Ρωσία 6 Σεπτέμβρη, θα είμαστε εκεί. Καλή επορία στα play-offs και τα καλύτερα στο ΠΑΟΚ. Το 2004 έως το 2011 είμαι με αγάπη, με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη βοήθειά σου. Καλά, εγώ ευχαριστώ. Την αγάπη μας. Και αυτό εδώ θέλω να το παραδώσετε στον κύριο Σαββίδη. Μεγάλη μου χαρά. Είναι στον πρόεδρο της ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, με όλη την αγάπη μας, όλους είμαστε παραδόσεις του Φάρου, με την ευχή να οδηγήσει το ΠΑΟΚ όσο γίνεται πιο σύντομα. χιλιάδες κόσμοι. Αλλά δεν το χιλιάδες όσο πρέπει. Θα πρέπει να είσαι άνθρωπος.